Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Λάριμνα μαζί με όλους εσάς, τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και τις οικογένειές σας, αλλά και μαζί με τους κατοίκους όλης της περιοχής που έχει ταυτιστεί αυτή η περιοχή με αυτό το εργοστάσιο. Μαζί ζείτε όλες αυτές τις δεκαετίες την ίδια αγωνία να υπάρχει δουλειά, να υπάρχει μεροκάματο, να γυρίζουν ζωντανοί στο σπίτι μετά τη βάρδια. Τώρα πάλι όλοι μαζί παλεύουμε για να μην περάσουν τα σχέδια για διάλυση της ΛΑΡΚΟ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Λάριμνα για μια ακόμα φορά για να ενώσουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις για να αποσυρθεί ο νόμος της ειδικής εκαθάρισης, για να ορθοποδήσει και να αναπτυχθεί αυτή η στρατηγική σημασίας επιχείρηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως το ΚΚΕ έχει ισχυρούς δεσμούς, δεσμούς αίματος με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, δεσμούς που σφυριλατήθηκαν με τη μεγάλη απεργία το 1977 και διατηρούνται γερά μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Θα παλέψουμε με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα, ενάντια στην απαξίωση, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε τη χρηματοδότηση και τον εξυγχρονισμό της επιχείρησης με ευθύνη, σχεδιασμό και έλεγχο του κράτους, καθώς και την παραπέρα ανάπτυξή της σύμφωνα με τις μεγάλες δυνατότητές της και που είναι και το λέμε, το τονίζουμε και θα το τονίζουμε και θα το βροντοφωνάζουμε πάρα πολύ μεγάλες. Η κατασκευή, για παράδειγμα, της μονάδας ανοξείδωτου χάλιβα θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της, όλων των θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση των κεκτημένων των εργαζομένων μέσα από την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας στην εργασία και φυσικά την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών. Γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι ένα πραγματικό χρυσορυχείο, τρανταχτή απόδειξη ότι η χώρα μας έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, ορυκτό πλούτο, ικανό εργατικό δυναμικό. Και αυτό το χρυσορυχείο στα χέρια της εργατικής τάξης που θα οργανώσει όμως και αλλιώς συνολικά την κοινωνία και την οικονομία θα είναι μεγάλο εφόδιο για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ενώ στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του που ιεραρχούν μόνο τα κέρδη τους, τη ΛΑΡΚΟ τη θεωρούν βαρύδι, γι' αυτό την οδηγούν συνεχώς σε απαξίωση, σε διάλυση, σε ιδιωτικοποίηση. Το γεγονός ότι η ΛΑΡΚΟ είναι πραγματικό χρυσορυχείο το αποδείξαμε και μέσα στη Βουλή με την τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική μας ομάδα για την πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης, την προστασία όλων των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν αναμενόμενο, απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ χωρίς καμιά συζήτηση. Είχε δυστυχώς και τις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ που δεν βρήκαν τίποτα να πούν, έτσι τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου, γιατί κανείς τους δεν θέλει να γίνει συζήτηση τι επιχείρηση ακριβώς είναι η ΛΑΡΚΟ, τι δυνατότητες παραγωγής έχει, πώς αυτές οι δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη από τη σκοπιά του ελληνικού λαού. Δεν ήθελαν να γίνει καμιά συζήτηση για να μην αποκαλυφθούν οι διαχρονικές ευθύνες τους. Γιατί όλοι τους δυστυχώς έχουν συμβάλει στην απαξίωση της ΛΑΡΚΟ, στο σχέδιο διάλυσής της
υλοποιώντας βήμα το βήμα τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τώρα βάζει και πρόστιμα από πάνω. Μόνο και μόνο για να βάλουν πιο εύκολα χέρι τα ευρωπαϊκά μονοπόλια στον πλούτο της Λάρκο, στον πλούτο της Ελλάδας. Βέβαια, για τον πλούτο της Λάρκος, τον πλούτο της Ελλάδας δεν μιλάει κανένας τους. Κι όμως, η Λάρκο είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεταλλεύματα αυτά, επειδή είναι κοβαλτιούχα, είναι δισεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας έχει κοιτάσματα χρωμίου, που μαζί με το νικέλιο είναι τα υλικά που δημιουργούν τον ανοξείδωτο χάλιβα, προϊόν τεράστιας αξίας, που αξιοποιείται σε πάρα πολλές εφαρμογές και μέχρι σήμερα δυστυχώς εισάγεται στη χώρα μας. Κι όμως στη Λάρκο έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία πείραμα παραγωγής ανοξείδωτου χάλιβα, πείραμα παραγωγής διαχωρισμού νικελίου και κοβαλτίου, πείραμα παραγωγής νικελίου με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας. Αυτή η μέθοδος αξιοποιείται για την παραγωγή νικελίου που προωθείται στην κατασκευή συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Το 80% του τελικού προϊόντος που παράγει Λάρκο και είναι πρωτογενές σίδερο δεν πληρώνεται διαχρονικά από τους πελάτες της. Πληρώνεται μόνο το νικέλιο. Η Λάρκο, παράλληλα με την παραγωγή σιδηρονικέλιου, παράγει και διάφορα υποπροϊόντα, όπως είναι η σκουριά. Μέχρι σήμερα αυτά τα προϊόντα πέφτουν στον ευωϊκό, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα και μπορούν να αξιοποιηθούν. Μάλιστα, εδώ στο εργοστάσιο στη Λάριμνα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των χιλιάδων κυβικών ζεστών υδάτων ανά ώρα, όπως παραδείγματος χάρη με τη μέθοδο της τηλεθέρμανσης. Η μονάδα παραγωγής οξυγόνου και αζότου που υπάρχει στη Λάριμνα, αν εξυγχρονιστεί, έχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών και των απαιτήσεων του εργοστασίου, αλλά και της επιπλέον προώθησής του ως προϊόντος πώλησης. Η Λάρκο έχει στην κατοχή της δικό της λιγνητορυχείο, που μπορεί να καλύψει το 100% στις απαιτήσεις καύσιμης ύλης που χρειάζεται για το μείγμα της επεξεργασίας και έτσι να εξοικονομηθούν δεκάδες εκατομμύρια. Η Λάρκο κατέχει βαρύ εξοπλισμό εξόρυξης και αποκάλυψης μεταλλευμάτων, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα με την απαιτούμενη συντήρηση να καλύψει μεγάλο μέρος της παραγωγής μεταλλευμάτων στα μεταλλεία της Λάρκο. Κατέχει εγκαταστάσεις η Λάρκο και εξοπλισμό μηχανολογικής και μηχανουργικής υποστήριξης σε καθημερινές εργασίες επισκευών και κατασκευών εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Όμως, εδώ και πολλά χρόνια δυστυχώς δεν αξιοποιούνται, γιατί έχουν αντικατασταθεί με εργολάβους. Αυτή την επιχείρηση λοιπόν, με τις μεγάλες αυτές δυνατότητες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, θέλει να την ξεφορτωθεί μαζί με τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και με τον νόμο που ψήφισε την κομματιάζει για να την εκποιήσει, θεωρώντας ότι έτσι θα γίνει πιο ελκυστική η δήθεν για το μεγάλο κεφάλαιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να προχωρήσουν τα βρώμικα σχέδιά της, καταφεύγει ως συνήθως στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, στο ψέμα, στη συκοφάντηση των ίδιων των εργαζομένων. Γιατί είναι ψέμα αυτό που υποστηρίζει πως η Λάρκο δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Τι έκαναν όμως διαχρονικά οι κυβερνήσεις για να μην είναι τελικά βιώσιμη, όπως λένε η Λάρκο? Πρώτα απ' όλα,
την καταχρέωσαν στη ΔΕΗ. Μέχρι και σήμερα η Λάρκο πληρώνει στη ΔΕΗ 70 ευρώ και πλέον την κιλοβατόρα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ίδιες εταιρείες δεν δίνουν πάνω από 30 ευρώ. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε και το περίφημο χρέος προς τη ΔΕΗ, το οποίο σήμερα επικαλούνται. Μάλιστα, η ΔΕΗ, παρότι ήταν ένας από τους βασικούς μετόχους της Λάρκο, τη χρέωνε στο ρεύμα περίπου 40% ακριβότερα από ό,τι χρέωνε τη γαλλική Πεσινέ παλιότερα, και σε συνέχεια βέβαια το ίδιο έκανε και στο νέο ιδιοκτήτη της εκεί, τον Όμιλο Μυτιλινέου. Η Λάρκο για χρόνια έμεινε μακριά από χρηματοδοτήσεις, από δάνεια, με πρόσχημα το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, με αποτέλεσμα να μένει πίσω στον εξυγχρονισμό, στην ανάπτυξή της, για να μπορεί να παραμείνει βιώσιμη. Τα χρέη στη ΔΕΗ, η έλλειψη χρηματοδότησης σε συνδυασμό με το ότι καμιά κυβέρνηση δεν προχώρησε στην καθετοποίηση της παραγωγής της και την παραπέρα ανάπτυξή της σύμφωνα με τις ίδιες τις δυνατότητες που έχει η Λάρκο, είχαν ως αποτέλεσμα εικονικά όμως η επιχείρηση να εμφανίζεται ως μη βιώσιμη. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι επιλογές οδήγησαν στην απαξίωση, επί της ουσίας την απαξίωση όλων των δυνατοτήτων που είχε και που έχει και η χώρα μας η ίδια, να παράγει, να μεταποιεί τον ορυκτό της πλούτο ως τελικό προϊόν για τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας, των εργαζομένων, συνολικά του ελληνικού λαού. Η Λάρκο είναι επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, η οποία μέχρι σήμερα πλειοψηφικά ανήκει στο ελληνικό κράτος. Η παραπέρα ιδιωτικοποίησή της μεγαλώνει τους κινδύνους να φτάσει μέχρι και σε οριστικό κλείσιμο. Η τροπολογία στη Βουλή του ΚΚΕ, στη βάση της πάγιας θέσης του κόμματός μας για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, προέβλεπε τα αυτονόητα για τη σωτηρία της επιχείρησης. Δηλαδή, άμεσα κατάργηση της εξουσίας του ειδικού εκαθαριστή, μέτρα για την άμεση πλήρη λειτουργία της, εξυγχρονισμό και ανάπτυξη με κρατική χρηματοδότηση, προστασία όλων των εργαζομένων στην εταιρεία και των δικαιωμάτων τους. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα παπαγαλάκια της έχει μπει επικεφαλής σε μια καλά συντονισμένη προσπάθεια συκοφάντησης του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων της Λάρκο. Παλιά τους τεχνικόσκηνο βέβαια. Λένε πως για τα χρέη της Λάρκο φταίνε οι μεγάλοι δίθεν μισθοί των εργαζομένων. Τσουβαλιάζουν τους εργάτες με τα καλοπληρωμένα μεγαλοστελέχη τους που διόριζαν αυτές οι κυβερνήσεις. Τώρα λένε πως λουκέτο στην επιχείρηση μπορεί να βάλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τις κινητοποιήσεις τους. Παλιά και δοκιμασμένη και αυτή η βρωμιά ότι οι εργαζόμενοι κλείνουν τις επιχειρήσεις. Μόνο που όλοι μας ξέρουμε ότι τις επιχειρήσεις δεν τις κλείνουν οι εργαζόμενοι με τους αγώνες, με τις διεκδικήσεις τους, με τα δίκαια αιτήματά τους. Τις κλείνουν οι καπιταλιστές όταν πια δεν τους αποφέρουν τα επιθυμητά κέρδη για τη δική τους τσέπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόσφατο είναι αυτό το εργοστάσιο της Schneider Electric στα Ινόφυτα, το οποίο κλείνει όχι γιατί οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται και διεκδικούν, αλλά γιατί ο όμιλος, ο εργοδότης, βλέπει ως πιο κερδοφόρες τις επενδύσεις του στους τομείς της πράσινης ενέργειας και του αυτοματισμού, λέει. Μιλάμε βέβαια για ένα μονοπωλιακό όμιλο με μονάδες και δίκτυο σε πάνω από 115 χώρες, με συνολικό τζίρο 27,2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο μέσα στο 2019. Γιατί λοιπόν φταίνε οι εργαζόμενοι της Λάρκο? Μήπως γιατί παλεύουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, εκποίηση της εταιρείας?
γιατί αγωνίζονται ενάντια στις τεράστιες μειώσεις μισθών και αποζημιώσεων, ενάντια στην κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων αδείας και άλλα, γιατί ζητάνε να σταματήσει η απληρωσιά στα εργολαβικά συνεργεία, να σταματήσει αυτή η αβεβαιότητα, η ανεργία, ή μήπως γιατί καταγγέλουν τα ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτοί δηλαδή που κάθε μέρα στη δουλειά παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, μετρώντας όλα αυτά τα χρόνια 80 νεκρούς και πολλούς εκατοντάδες ακατεμένους από ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Και είναι αφορμή να καταγγείλουμε σήμερα για άλλη μια φορά ακόμα ότι μόλις σήμερα άλλο ένα τέτοιο περιστατικό έγινε στη Λάρκο, με ένα συνάδελφό μας να βρίσκεται στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα μας λένε πού φταίνε για αυτά οι εργάτες της Λάρκο. Μας λένε επίσης ότι φταίνε και οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, άλλοι που μεταφέρουν την πρώτη ύλη από τα ορυχεία, γιατί κινητοποιούνται, λέει, ενώ κανονικά θα έπρεπε να πούν και ευχαριστώ που στο πλαίσιο της ειδικής εκαθάρισης μένουν απλήρωτοι για τα δεδουλευμένα 6 μηνών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να προχωρήσει τα σχέδιά της για τη Λάρκο, επιχειρεί να διασπάσει τους εργαζόμενους, να στρέψει τη μια κατηγορία εργαζομένων ενάντια στην άλλη. Κάνει αυτό που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά αυτά τα επιτελεία του συστήματος. Διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε παλιούς και νέους, σε εργαζόμενους των εργολαβιών και σε μόνιμους, αλλά και αναχώρο σε εργαζόμενους στα μεταλλεία, στο εργοστάσιο, σε διοικητικούς, σε άλλα. Κυρίως όμως προσπαθεί να σπάσει και να διασπάσει το μέτωπο που αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι εργαζόμενοι της Λάρκο με κατοίκους της περιοχής, με παλιούς εργαζόμενους στη Λάρκο συνταξιούχους σήμερα, με τους νέους και τις νέες στα σχολεία, με άλλους εργαζόμενους επαγγελματίες, μικρομαγαζάτορες στην περιοχή. Επιδιώκει να διασπάσει το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί με άλλα σωματεία της περιοχής, με ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, με διάφορους φορείς, μαζικούς φορείς του λαϊκού μας κινήματος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι έχει αμολύσει όλο το μηχανισμό της, δεν έχει καταφέρει να διασπάσει όμως αυτό το μέτωπο των εργαζομένων. Παρά το ότι αξιοποιεί τις υπαρκτές διαφορές, οικονομικές κυρίως μεταξύ των εργαζομένων, για τις οποίες ευθύνονται βέβαια αποκλειστικά οι κυβερνήσεις, γιατί το ότι άλλο μισθό παίρνουν οι εργαζόμενοι με τις παλιές συμβάσεις, για παράδειγμα, και άλλο οι νέοι με τις νέες συμβάσεις, άλλο μισθό οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες και άλλα τέτοια, δεν ευθύνονται οι ίδιοι εργαζόμενοι γι' αυτό. Αξιοποιεί όμως και τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας των ίδιων των εργαζομένων, όπως είναι η πιο σκληρή δουλειά στο εργοστάσιο από τη δουλειά στα γραφεία. Οι εργαζόμενοι όμως, μέσα από το περιεχόμενο που έχουν αποφασίσει να δώσουν στον δικό τους αγώνα, έχουν καταφέρει να κρατήσουν αυτό το μέτωπο σε ενότητα. Μπορεί βέβαια αυτό το μέτωπο, αυτή η συσπήρωση, να μην είναι αυτό που θα θέλαμε, αυτό που θα θέλατε, για να ανατρέψει τα πάντα, αλλά έχει πραγματικά τις προϋποθέσεις να χαλάσει τα σχέδια της κυβέρνησης, που είναι τα σχέδια διαχρονικά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι σχέδια δηλαδή του κεφαλαίου. Ξέρουμε πως σήμερα δεν είναι εύκολο να πεις «κατεβαίνω στα συλλαλητήρια» για ένα εργασιακό χώρο από τη Στερεά στην Αθήνα, για παράδειγμα, και να συσπυρώσεις νέους, γυναίκες, εργαζόμενους από άλλα εργοστάσια, επαγγελματίες, μικρομαγαζάτορες. Πρέπει όμως αυτό να γίνει. Βεβαίως, αν πάρει πιο γενικευμένα χαρακτηριστικά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πολιτικό κόστος, όχι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά στην πολιτική όλων αυτών των κομμάτων που μας έφεραν μέχρι εδώ
και που υπερασπίζονται όλοι τους τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και απαξιώνουν τη Λάρκο. Γι' αυτό χτυπούν τους εργαζόμενους τη Λάρκο με δημοσιεύματα ότι είναι δήθεν καλοπληρωμένοι, για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις αποσυσπήρωσης. Γι' αυτό ο ειδικός διαχειριστής μέσα από ανακοινώσεις το παίζει δήθεν υπερασπιστής των φτωχών και των αδυνάτων. Θέλει να διασπάσει αυτό που έχουν καταφέρει με πείσμα μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι της Λάρκο. Η καλύτερη απάντηση που έδωσαν σε αυτή την κατάπτυστη ανακοίνωση οι εργαζόμενοι που έβγαλε αυτός ο ειδικός διαχειριστής και προβοκάρει επί της ουσίας όλους τους εργαζόμενους και προσπαθεί να τους διασπάσει, είναι η μαζική συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στην κατάληψη και στο μπλοκάρισμα. Όπου όλοι μαζί, με ένα στόμα, μια φωνή, είπατε όλοι για έναν και ένας για όλους. Είναι η συμμετοχή επίσης όλων των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων της περιοχής και ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε αυτό τον αγώνα που μπορεί στην πράξη να τους χαλάσει τα σχέδιά τους. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο έχουν ακούσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και θα ακούσουν ακόμα περισσότερα. Αντίδοτο όμως στο δηλητήριο που ρίχνει η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της είναι το κρυστάλλινο περιεχόμενο του αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, η εξειδίκευση των αιτημάτων που αν υλοποιηθούν εδώ και τώρα δεν θα κερδίσουν μόνο οι εργαζόμενοι της Λάρκο, αλλά θα κερδίσει όλος ο λαός της περιοχής, όλοι οι εργαζόμενοι της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε, από εδώ από τη Λάρινα, θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους τους εργαζόμενους της Λάρκο, σε όλους τους εργάτες, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τις γυναίκες, τα παιδιά τους, τους μαγαζάτορες, τους φτωχούς αγρότες και να τους πούμε προσπεράστε τα εμπόδια που σας βάζουν. Κρατήστε αυτό το μέτωπο, κρατήστε την ενότητά σας μέχρι το τέλος. Μπορείτε να διευρύνετε κι άλλο αυτή τη συσπήρωση, αυτό το μέτωπο. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση ξέρει πως δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα με τους εργαζόμενους της Λάρκο, οι οποίοι την έχουν αναγκάσει μέχρι σήμερα, καθημερινά, και μέσω των υπουργών της να μιλάει θέλει δε θέλει για τη Λάρκο. Επόμενος σταθμός για την παραπέρα κλιμάκωση των αγώνων αλλά και για τη μεγαλύτερη συσπήρωση και άλλων εργαζομένων είναι το συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο 13 του Ιούνιου στο Σύνταγμα. Η επιτυχία του θα κριθεί κυρίως από τη συσπήρωση που θα πετύχετε εσείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αλλά και από τη συμμετοχή των οικογενειών τους, των κατοίκων όλης της περιοχής. Οι μέχρι σήμερα κινητοποιήσεις που συμμετείχαν νέοι, γέροι, παιδιά και πολλοί εργαζόμενοι της Λάρκο έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις να κλιμακωθεί παραπέρα αυτός ο αγώνας μέχρι να οδηγήσει σε υποχώρηση την κυβέρνηση. Μια τέτοια προοπτική πραγματικά θα έδινε άλλη όθηση σε όλο το εργατικό κίνημα της χώρας. Θα δημιουργούσε νέα δεδομένα στους νέους αγώνες. Συνηθίζουμε να λέμε ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Ο αγώνας, για παράδειγμα, της Λάρκο του 1977 σίγουρα δεν πήγε χαμένος. Το λέω αυτό γιατί πολλοί καλοθελητές και σήμερα όπως και στο παρελθόν λένε και τι έγινε, έκαναν αγώνα, κέρδισαν κάτι, όμως τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Καταρχήν και μόνο ότι οι εργάτες της Λάρκο ή άλλοι εργάτες άλλους χώρους κερδίζουν, αυτό από μόνο του κάτι λέει. Γι' αυτό παλεύουν άλλωστε. Έβαλαν όμως κυρίως παρακαταθήκη για την εξέλιξη, για την πείρα που πρέπει να κατακτάει η εργατική τάξη συνολικά μέσα από μικρούς και από μεγάλους αγώνες. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύει και τη σοβαρή επισήμανση, τη σύγχρονη ανάλυση και επεξεργασία του ΚΚΕ
που έχει μελετήσει όλη αυτή την πείρα, ότι η εργατική τάξη πρέπει να πάει αυτό τον αγώνα μέχρι τέλους, διότι επιμέρους κατακτήσεις που πάρθηκαν με ηρωικούς, με σκληρούς ταξικούς αγώνες, σε άλλη περίοδο, σε άλλη φάση εξέλιξης, η αστική τάξη, η άρχουσα τάξη, ιδιαίτερα μετά το ιστορικό πισωγύρισμα που έγινε παγκόσμια, παίρνει τώρα ή προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνς, προσπαθεί να τα πάρει όλα πίσω πάλι. Τα καταφέρνει μόνο όσο το εργατικό κίνημα δεν έχει σωστή στρατηγική, όσο δεν συνειδητοποιείται πλατιά από όλη την εργατική τάξη ότι από τη στιγμή που έχει γίνει τάξη για τον εαυτό της, έχει το ιστορικό καθήκον να οδηγήσει και όλα τα υπόλοιπα καταπιεζόμενα στρώματα της κοινωνίας στην πραγματική έφοδο στους ουρανούς για την οριστική και αμετάκλητη νίκη της, δηλαδή να πάρει αυτή την εξουσία. Σήμερα η ισχυροποίηση του ΚΚΕ πρώτα απ' όλα μέσα στους τόπους δουλειάς, μέσα στα εργοστάσια, μέσα στις στρατηγικές υποδομές είναι εγγύηση για ισχυρή πίεση απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, στην πολιτική διάλυση, στην πολιτική ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων μονοπωλιακών συμφερόντων. Μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Η πατρίδα μας έχει συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, έχει γιγάντιες επιχειρήσεις σε μια σειρά κλάδους, έχει έμπειρο εργατικό, τεχνικό, επιστημονικό δυναμικό, έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές και ορυκτό πλούτο. Έχει δηλαδή όλες τις δυνατότητες, όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και παραγωγή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Όσο κυριαρχούν τα μονοπόλια και το σύστημά τους αυτό, δηλαδή ο καπιταλισμός, αυτές οι δυνατότητες καταστρέφονται. Θα οδηγούμαστε από τη μια οικονομική κρίση στην άλλη και τελικά θα την πληρώνει μόνο ο λαός. Έτσι και σήμερα, μετά από μια μικρή οικονομική ανάκαμψη τα τελευταία 2 χρόνια, όπως είπαν οι κυβερνώντες, ξαναβυθιζόμαστε πάλι για μια ακόμη φορά σε νέα οικονομική κρίση. Και αυτό γίνεται γιατί εκτός των άλλων η οικονομία στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. Στηρίζεται κυρίως στην Ελλάδα μόνο στον τουρισμό, μόνο στις μεταφορές, στην εξωστρέφεια όπως τη λένε. Και αυτό έγινε με ευθύνη των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό θα την πληρώσουμε την κρίση πιο βαριά από άλλες χώρες, λόγω της επίδρασης που έχει η διεθνής και ευρωπαϊκή κρίση σε μια τέτοια οικονομία που στηρίζεται μόνο στον τουρισμό και στην ναυτιλία. Τη στιγμή που έπρεπε κυρίως να στηριζόμαστε στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, στον ορυκτό πλούτο, όπως και στην αγροτική παραγωγή, και βοηθητικά να λειτουργούσε και ο τουρισμός και η ναυτιλία και οι αερομεταφορές. Γι' αυτό και λέμε, η ΛΑΡΚΟ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της. Ως ο μοναδικός φορέας σιδηρονικελούχων μεταλλευμάτων στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας πάνω από το 5% της ευρωπαϊκής αγοράς. Προϋπόθεση όμως για να συνεχίσει τη λειτουργία της είναι η αξιοποίηση προς όφελος του λαού των μεταλλευτικών προϊόντων, όπως η αξιοποίηση του εγχώριου νικέλιου μέσα από την παραγωγή ανοξείδωτου του χάλιβα και η μελέτη του ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία που θα μπορούσε να καλύψει ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων λαϊκών αναγκών για τη βιομηχανία, για παραγωγή ιατρικών ειδών, για παραγωγή ειδών οικιακής χρήσης, υλικών για σύγχρονες σημερινές κατασκευές, για πρώτες ύλες σε μεταφορικά μέσα και τόσα άλλα. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων της ΛΑΡΚΟ και γενικότερα όλων των μεταλλευτικών πόρων μπορεί να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων,
με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Αυτός ο προσανατολισμός στη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και της αξιοποίησης των μεταλλευτικών πόρων έρχεται σε σύγκρουση όμως, βλέπετε, με την καπιταλιστική παραγωγή, με τις καπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις που σκοπός τους είναι το κέρδος λίγων σε βάρος των αναγκών των πολλών. Μόνο όταν ο μεταλλευτικός πλούτος, η ΛΑΡΚΟ, όπως και όλα τα άλλα συγκεντρωμένα μέσα, γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, μπορεί να υπάρξει πραγματική προοπτική για την πραγματική ευημερία του λαού μας, των εργατών της ΛΑΡΚΟ και των παιδιών τους. Στη νέα κοινωνία λοιπόν αυτή, με την εργατική τάξη και το λαό πραγματικά στην εξουσία και το ΚΚΕ, να το πούμε και αυτό, στη διακυβέρνηση της χώρας με κοινωνικοποίηση και κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, τίθενται έτσι στην υπηρεσία των αναγκών του ανθρώπου, των αναγκών των ίδιων των εργαζομένων, όλες οι αναπτυξιακές αυτές δυνατότητες της χώρας μας. Δηλαδή, ό,τι έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη δραστηριότητα σε οικονομία, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στον πολιτισμό, διασφαλίζοντας ένα πολύ πιο ανώτερο επίπεδο ζωής για μας και τα παιδιά μας. Για αυτή την κοινωνία λοιπόν, για αυτή την οικονομία αξίζει σήμερα να παλέψουμε. Είμαστε μαζί σας κάθε μέρα, κάθε ώρα, και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Κάνουμε το καθήκον μας, κυρίως κάνουμε το καθήκον μας μέσα στους αγώνες, στους δρόμους του αγώνα, στο συλλαλητήριο την άλλη εβδομάδα και στη συνέχεια, μέχρι να καταφέρουμε και να νικήσουμε. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ.